αλήθεια είναι πως μιλήσατε λίγο και σαν τεχνοκράτης. Μιλήσατε για πείνα, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη την πείνα για τίτλους. Μιλήσατε όμως και για ομάδα. Και μιλήσατε και για πάθος. Τα δύο τα έχει. Το τρίτο ακόμη δεν έχει. Ήταν ένα σαφές υπονοούμενο αυτό? Κοίταξε, δεν είναι υπονοούμενο. Απλώς πιστεύω το ότι για να γίνει μια ομάδα χρειάζονται αυτά τα οποία ανάφερα και δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς αυτά. Επομένως, το θέμα δεν είναι να αφήσουμε υπονοούμενο, το θέμα είναι να καταλάβει ο ΠΑΟΚ και ειδικότερα το ποδοσφαιρικό τμήμα ότι οι συνθήκες είναι πολύ καλές τώρα στον ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να γίνει μια πολύ καλή, σοβαρή και αποδοτική παραγωγική προσπάθεια, ούτως ώστε σε κάποιο χρονικό διάστημα να γίνει ομάδα, να υπάρξει ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική για να μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει τρόπαια και να κατακτήσει τρόπαια, γιατί πραγματικά η δυναμική αυτής της ομάδας είναι τεράστια. Μιλήσατε για ένα χρόνο 4-5 ετών. Έχει ο κόσμος, έχουν οι οπαδοί, έχουν οι παίκτες, έχει ο προπονητής τέτοια υπομονή 4-5 χρόνων? Όχι, απλά είπα ότι η ομάδα του 70 για να γίνει πήρε 3, 4, ίσως και 5 χρόνια. Ξεκίνησε από το 65, 60, μάλλον 67, 68, 69, 70, όπου ήρθανε τότε, αν θυμάστε, όλοι οι παιχταράδες, Σαράφης, Τεζανίδης, Παρίδης, Ασλανίδης, και να μην, ας πούμε, παραλείψω κανέναν. Στη συνέχεια το 68 γύρισε και ο Κούδας, και το 71 έρθε ο Ιωσήφιδης και εγώ που γύρισα από Αμερική. Πήρε δηλαδή για να φτιαχτεί η ομάδα αυτή αρκετά χρόνια, αλλά και μάλιστα προπονητές δουλέψανε αρκετοί για να φτιαχτεί αυτή η ομάδα, η οποία από το 71 και μετά πραγματικά μεγαλούργησε. Ξεκινώντας από τον Χόρβατ, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά, ο Σάνον, ο Λόραν, και αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από την ποιότητα των παικτών που είχαν αυτό που έπρεπε σαν τεχνική να δώσουν τότε, που χρειαζόταν εκείνη η ομάδα για να μπορέσει να μεγαλουργήσει. Άρα λοιπόν ο χρόνος αυτός των 3-4-5 ετών αναφερόταν στην τότε ομάδα. Τώρα είναι σίγουρο ότι 5 χρόνια ή 4 χρόνια είναι πολλά, αλλά μια ομάδα γίνεται, δεν γίνεται σε ένα χρόνο μέσα, αρκεί να λειτουργεί σωστά, να είναι σωστές επιλογές, το ποδοσφαιρικό τμήμα να δουλεύει παραγωγικά και αναπτυξιακά, ούτως ώστε η βελτίωση σταδιακή να είναι εμφανέστατη στο γήπεδο μέσα, και εφόσον υπάρχει εμφανής βελτίωση σταδιακή μέσα στο γήπεδο, παιχτικά, αγωνιστικά, είναι σίγουρο ότι ο κόσμος θα κάνει υπομονή και 1 και 2 χρόνια για να φτιαχτεί μια ομάδα απαιτήσεων. Αυτή η φανέλα, πιστεύετε ότι εκτός από τις αναμνήσεις που ξυπνάει, είναι μια καλή σχέση της βαριάς ιστορίας του ΠΑΟΚ και με το μέλλον που έρχονται και άλλες εκδηλώσεις? Κοίταξε, ήταν μια καλή αρχή. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή αρχή, γιατί υπάρχει συμβολισμός, έτσι. Υπάρχει συμβολισμός που λέει ότι οτιδήποτε να γίνει για τις επαιτειακές εκδηλώσεις και παράλληλα οτιδήποτε να γίνει με την ομάδα, γιατί η ομάδα είναι το παν, έχει να κάνει με τη φανέλα. Και αυτή η φανέλα, εάν μπορέσει αυτή η φανέλα να μεταδώσει στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές μας, στην τεχνική μας ηγεσία και σε όλη την ομάδα, σε όλη την ΠΑΕ, αν μπορεί αυτή η φανέλα να μεταδώσει ένα μέρος της ψυχής και του πάθους που πήρε από τα παλιά χρόνια, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ επικοδομητικό.